στιγμές χαλάρωσης για τη Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποιός βρίσκεται σε Σκιάθο και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα με την κόρη της και καλούς της φίλους. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στη Σκιάθο? Ναι, και μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα ερώτητα νησιά που έχω δει στη ζωή μου. Έχω μαγευτεί. Πραγματικά είναι μαγικό, οι παραλίες του, όλο αυτό είναι κάτι μαγικό. Είναι η πρώτη σου απόδραση για αυτό το καλοκαίρι? Η πρώτη και μοναδική, γιατί μετά ετοιμάζομαι να πάω στο χωριό μου, στις Ποκλήσεις. Έφερα την κόρη μου, τις φίλες μας και είμαστε όλοι μια χαρά. Η ηθοποιός, φορώντας παρεό και μεγάλο καπέλο, αντιμετώπισε τις υψηλές θερμοκρασίες δίπλα στο κύμα. Ενώ δεν μας έγκριψε πως αυτή την καλοκαιρινή απόδραση την είχε ανάγκη. Μιας και ο χειμώνας που πέρασε ήταν δύσκολος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που πέρασε καλά. Πιστεύω όμως θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πάνω απ' όλα το κεφάλι ψηλά. Το σοου χορού στο οποίο θα συμμετείχε η Βάνα Μπάρμπα μπορεί φέτος να μην βγήκε στον αέρα, ήδη όμως η ηθοποιός κάνει τα σχέδιά της για την επόμενη σεζόν. Εμείς ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση σε ένα πολύ ωραίο χώρο με ωραίους συναδέλφους και επίσης μια εκπομπή που ετοιμάζει τηλεόραση που νομίζω θα σας αρέσει. Έχω καιρό να σας δω με συνοδεία. Ή κάτι κρύβεται, λοιπόν, ή το κρύβεται καλά. Εγώ θέλω να πω καλό καλοκαίρι, τίποτα άλλο.